Είμαι ο Αλέξανδρος Βακιρτζής, ζωγράφος, επί 50 συναπτά έτη ασχολούμαι με την τέχνη της ζωγραφικής. Από μια καλλιτεχνική οικογένεια γεννήθηκα στον Πειραιά. Η αγάπη μου είναι η ζωγραφική και η μουσική. Με αυτές ασχολούμαι αυτά τα 50 χρόνια, αυτές τις δύο τέχνες. Ασχολούμαι αυτά τα 50 χρόνια. Ναι, τη δεκαετία του 80 έζησα στη Γαλλία. Εκεί με βάση τη Γαλλία γύρισα την Ευρώπη. Έχω κάνει εκθέσεις στην Ολλανδία, στο Βέλγιο. Καλά, στη Γαλλία βέβαια, ναι. Μετά έφυγα, πήγα στην Αμερική το τέλος της δεκαετίας του 80 και μετά επέστρεψα στην Ελλάδα. Αυτό που λείπει, και δεν λείπει μόνο από την τέχνη, λείπει γενικά από την ελληνική κοινωνία, είναι ο επαγγελματισμός. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες που να γνωρίζουν το αντικείμενό τους, που να ασχολούνται με την τέχνη για την πώληση, για την προώθηση, για γενικά όλα αυτά τα που περικλεί, ας πούμε, αυτή η έννοια της τέχνης. Ευτύχησα να συνεργαστώ με σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης που είχαν αίθουσες τέχνης, όπως ήταν ο αείμνηστος Φραντζής Φραντζισκάκης που είχε το ζυγό, αυτό ήμουν μόνιμος συνεργάτης, όπως ήταν ο Ασαντούρ Μπαχαριάν που είχε την ώρα και με αυτόν συνεργάστηκα. Δεν θα ξεχάσω τον Κώστα το Λαχά πάνω στη Θεσσαλονίκη που είχε την Γκαλερί Κοχλίας. Αυτοί ήταν οι συνεργάτες που ξέρανε το αντικείμενό τους, αγαπούσαν την τέχνη, αγαπούσαν τον καλλιτέχνη, κάναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε, το εμπορικό τμήμα μάλλον της τέχνης. Είναι καλά να πηγαίνει σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν την τέχνη, την αγαπάνε την τέχνη και τη σέβονται. Τώρα το να πάρει κάποιος να ανοίξει ένα μαγαζί, να βάλει 5 φώτα μέσα και να πει ότι έχω γκαλερί, αυτό δεν είναι γκαλερί για μένα. Αυτό είναι ένα εμπορικό, μια εμποροπανήγυρη, τέλος πάντων. Ας μην πω κάτι πιο βαρύ. Δεν ξέρω αν έχω κάνει σπουδαίο έργο ή αδιάφορο. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πέρασα και περνάω καλά τη ζωή μου, κάνω αυτό που αγαπάω και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν με απασχολεί. Δηλαδή αν έχω την υγεία μου και εξακολουθώ να κάνω αυτό που κάνω, που αγαπάω, είμαι ευχαριστημένος. Τα υπόλοιπα θα βρουν οι επόμενοι. Μένω στην έννοια του επαγγελματισμού, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά. Ο ερασιτεχνισμός, όχι με την έννοια του εραστή της τέχνης, αλλά με την κακή έννοια ερασιτεχνισμός, είναι ό,τι χειρότερο είναι δηλαδή αυτό που με εκνευρίζει είναι η προχειρότητα που αντιμετωπίζεται μία τέχνη, η εμπορευματοποίησή της σε βαθμό που είναι πρόστιχος πια, δηλαδή δεν το βλέπω, δεν υπάρχει αγάπη προς την τέχνη, βλέπουν το κέρδος. Αν δεν υπάρξει μια καλή συνεργασία μεταξύ του έμπορα, αυτού που έχει το χώρο, τέλος πάντων τον ονομάζουμε έμπορα, και του καλλιτέχνη, ο καλλιτέχνης να είναι ειλικρινή συνεργασία. Ο καλλιτέχνης δεν νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω για τους άλλους, δεν ενδιαφέρομαι για αίθουσες ή για γκαλερί που να υπάρχουν ερασιτέχνες μέσα οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται για την τέχνη. Αν το ρωτήσεις κάτι γύρω από την τέχνη, δεν ξέρει. Ξέρει μόνο τι μπορεί να πουλήσει, ξέρει τι θέλει ο κόσμος. Αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν μπορώ να ελέγξω το μηχανισμό. Μπορώ όμως να ελέγξω το μηχανισμό σε σχέση με το έργο μου. Δηλαδή να μπορώ να ελέγξω το έργο μου, να ξέρω που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, σε τι επίπεδα βρίσκεται, δηλαδή να είμαι ενημερωμένος γύρω από αυτό που κάνω. Μετά από 50 χρόνια που ασκώ την τέχνη αυτή, πλέον πιστεύω ότι με γνωρίζουν κάποιοι,
Έχω κάποιους φίλους που μου φέρουν κάποιους φίλους και έτσι ζω. Έχω να εκθέσω γύρω στα 10 χρόνια σε αυτούς τους χώρους που τους λένε γκαλέρι τώρα, ας πούμε. Τώρα νομίζω ότι έχω κάποια πράγματα να πω και θα δω πώς θα κινηθούμε.